Καλύτερη εμφανίζεται η επιδημιολογική κατάσταση στο νησί της Θάσου σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Σέντερ ο δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Κυριακίδης. Την ίδια στιγμή είχαμε τις πρώτες αφίξεις τουριστών αλλά και την έναρξη των πτήσεων από το εξωτερικό. Αυτή την εβδομάδα είμαστε κατά κάτι καλύτερα, θα μπορούσα να πω. Έχουν μειωθεί τα κρούσματα και ευελπιστούμε φυσικά αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Προσέχοντας όλοι βέβαια, ξέρετε ότι ο καιρός ανοίγει, σε λίγες μέρες θα ανοίξει και η εστίαση, οπότε οφείλουμε να είμαστε όλοι προσεκτικοί, γιατί ενώ εδώ και πάρα πολύ καιρό λέγαμε ότι είμαστε κοντά στο καλοκαίρι, κοντά στο άνοιγμα της τουριστικής περίοδου, τώρα είμαστε ακριβώς στο άνοιγμα, συνεπώς δεν υπάρχει πλέον καθόλου χρόνος για λάθη. Η ανάσταση και στην... και στο θέμα της πανδημίας και στον κορονοϊό δεν είναι, πώς το λένε, δεν θα αργεί να έρθει. Πιστεύω λοιπόν ότι με λίγη υπομονή θα τα καταφέρουμε όπως τα καταφέραμε μέχρι τώρα. Ο κύριος Κυριακίδης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κοινή υπουργική απόφαση. Έχουν ήδη καταφτάσει στο νησί μας, ναι, και θα είναι αρκετοί αυτοί που θα το επισκεφτούν κατά την περίοδο του Πάσχα. Την Παρασκευή υπήρξε ένα θέμα. Είχε να κάνει με την ερμηνεία αλλά και την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης που εξοδόθηκε στις 18 Απριλίου και αφορούσε τους αλλοδαπούς που μπαίνουν στη χώρα μας μετανόμιμα δικαιολογητικά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή, έτσι. Δηλαδή, σίγουρα. Δεν θα λειτουργήσει το Πάσχα όπως λειτουργούσε περασμένες χρονιές στο νησί. Ένας μεγάλος λόγος από αυτό είναι ότι λείπουν οι Έλληνες. Έτσι. Το καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή απαγόρευση μετακινήσεων σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα μπορέσουν να έρθουν Έλληνες επισκέπτες στο νησί και οι μόνοι που θα έρθουν, από ό,τι γνωρίζω, είναι Ρουμάνοι και Βούλγαροι κυρίως, αλλά πολύ λίγοι, γιατί η Θάσος πλέον είναι ένα νησί το οποίο έχει περίπου 30.000 κρεβάτια. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα φανούν καν αυτοί οι πρώτοι επισκέπτες. Οι πρώτοι λίγοι για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, έτσι. Και ναι, από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς, πατροπαράδοτα, οι Έλληνες θα καθυστερήσουν, γιατί δίνεται και παράταση στη σχολική χρονιά κατά 2 εβδομάδες. Δυστυχώς, είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτό που εμείς επικεντρωνόμαστε, δεν είχαμε στο σχεδιασμό μας το Πάσχα, γιατί όλοι μας βλέπαμε στις 15 Μαΐου που ο Υπουργός Τουρισμού έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει επίσημα η καινούργια τουριστική περίοδος.